Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Δευτέρα σήμερα, 22 Ιουνίου 2020, πίνουμε μαζί τον πρωινό καφέ και θα κάνουμε ένα πολύ ενδιαφέρον, πολύ ψυχοφέλημα αλλά και ψυχικό vlog. Τελειώνει ποτέ αυτή η ανηφόρα, ρωτάει φίλη. Κάντε καφέ και ελάτε να το συζητήσουμε. Αν τελειώνει ποτέ αυτή η ανηφόρα. Κάντε καφέ όμως, είναι ωραίος ο καφές το πρωί. Αγαπητή Θέκλα, παρακολουθώ τα περισσότερα σου βίντεο και μπορώ να πω ότι μου αρέσει πάρα πολύ ο τρόπος με τον οποίο εξηγείς τις καταστάσεις και μεταδίδεις τις γνώσεις σου. Αγάπη μου, σε ευχαριστώ πολύ. Είμαι 34 χρονών. Είναι γυναίκα που γράφει το mail. Κάνω ψυχοθεραπεία τα τελευταία 4 χρόνια. Η αλήθεια είναι ότι η πρόοδος μου είναι εξαιρετική και με έχει βοηθήσει να βρω τον εαυτό μου. Χαίρομαι πολύ. Πολύ. Η διαδρομή προς την ίαση όμως δεν είναι εύκολη, εμένα μου λες. Εκεί που πιστεύω ότι έφτασα στο στόχο μου και νιώθω ότι έχω βρει τη σταθερότητα που αποζητώ, έρχονται άλλες σκέψεις στο μυαλό μου και με τσακίζουν. Είμαι παχύσαρκη. Κι εγώ. Ενώ μπορώ να πω με βεβαιότητα ότι θεωρώ τον εαυτό μου ένα άτομο με αυτοπεποίθηση, πλέον, και ότι πάντα βρίσκω λύσεις σε προβλήματα αντί να τα δημιουργώ, νιώθω ότι το ταξίδι προς την ψυχική ίαση με έχει τελευταία παραλύσει. Με έχει κουράσει. Νιώθω ότι η εντός εισαγωγικών κανονικότητα δεν θα έρθει ποτέ. Ήμουν ένα παιδί που παραμελήθηκε ικτρά από τους γονείς του. Η ψυχική βία ήταν καθημερινό φαινόμενο. Λυπάμαι. Οι γονείς μου χώρισαν και η μητέρα μου μαζί με τη γιαγιά μου έκαναν ό,τι μπορούσαν για να με στρέψουν εναντίον του πατέρα μου. Γονική αποξένωση έχεις βιώσει δηλαδή. Επίσης, οι επιθέσεις και οι επικρίσεις για την παχυσαρκία μου ήταν έντονες και επίμονες. Πολύ άσχημο πράγμα αυτό, πάρα πολύ άσχημο. Αλλά ήταν λογικό κατά τα λεγόμενα τους, γιατί έμοιαζα στον πατέρα μου. Νιώθω ένα τεράστιο κενό. Νιώθω σαν να είμαι σε μια βαθιά σκοτεινή θάλασσα που με πηγαίνει προς μια τεράστια ρουφήχτρα. Προς μια τεράστια ρουφήχτρα. Τόσα χρόνια με τις άμυνες που είχα αναπτύξει, κολυμπούσα και κολυμπούσα και δεν έπεφτα στη ρουφήχτρα. Έπαψα και να πιστεύω ότι θα έρθει ο πρίγκιπας να με σώσει. Αυτό είναι πολύ καλό. Είναι πάρα πολύ καλό το να πάψεις να πιστεύεις πως θα έρθει ο πρίγκιπας να σε σώσει, γιατί υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να γίνεις εσύ αυτός ο πρίγκιπας, αυτή η πρίγκιπισσα με τη θετική έννοια, γιατί συνήθως το λέμε με αρνητική έννοια. Τώρα νομίζω ότι η ρουφήχτρα με έχει καταπκεί. Η ψυχολόγος μου λέει ότι πενθώ το γεγονός ότι δεν πήρα φροντίδα από τη μητέρα μου και δεν πρόκειται να την πάρω ποτέ. Το καταλαβαίνω αυτό, το νιώθω και το βλέπω καθαρά με τα μάτια της ψυχής μου και το μυαλό μου το αντιλαμβάνεται. Πού με αφήνει όμως αυτό, Θέκλα μου. Νιώθω να μην ανήκω πουθενά. Νιώθω ότι δεν πιστεύω ότι αξίζω να μην πεθάνω. Νιώθω ότι δεν πιστεύω ότι δεν αξίζω να μην πεθάνω. Δεν κάνω, δηλαδή είσαι αυτοκαταστροφική και το αντιλαμβάνεσαι. Δεν κάνω τίποτα για να με σώσω. Είμαι παχύσαρκη σε προϋπερτασικό στάδιο στα 35 μου και συνεχίζω να μην κάνω τίποτα. Σαν η ψυχή μου να θεωρεί ότι δεν το αξίζω να ζω. Όλη μου η ευφία και η επιμονή δεν μπορεί να με γλιτώσει από τη ρουφήχτρα που της έχω παραδοθεί. Σκέφτομαι αν αφαιθώ στη ρουφήχτρα, ίσως μπορέσω να αποδεχθώ ότι υπάρχει. Τι υπάρχει όμως μετά για ένα παιδί που έχει παραμεληθεί και απορριφθεί? Τελειώνει ποτέ αυτή η ανηφόρα? Τελικά αξίζει να βρίσκει κανείς την αλήθεια? Είμαι 34 και, χρόνια μόνη. Η φίλη μου είναι πλέον η οικογένεια μου. Όσες προσπάθειες και αν κάνει η μάνα μου που ξαφνικά έγινε καλή, δεν μπορώ να εμπιστευτώ έναν άνθρωπο που με άφηνε να πηγαίνω μόνη μου στην άλλη άκρη της πόλης τα 8 μου χρόνια, που με έδερνε επειδή μοιάζω στον μπαμπά μου. Ξέρω ότι ακούγεται βαρύ, αλλά νιώθω ότι δεν έχω μάνα. Δεν ακούγεται βαρύ και εγώ στη θέση σου το ίδιο θα ένιωθα. Αυτή η ανεφόρον αγάπη και η χαλάρωση που μπορεί να νιώθει κάποιος που επιστρέφει σπίτι του, για μένα δεν υπάρχει. Αλλά δεν ξέρω και τι υπάρχει. Οι άνθρωποι ερωτεύονται, γίνονται ζευγάρια. Για μένα ποιος θα αντέξει αυτό που κουβαλάω? Ήθελα να σου γράψω να μου πεις τη γνώμη σου. Τελειώνει ποτέ η ανηφόρα? Με εκτίμηση. Αγαπημένη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Με άγγιξε πάρα πολύ αυτό το mail. Πάρα πολύ με άγγιξε.
με συγκίνησε ταυτιστικά σε μεγάλο βαθμό. Καταρχάς θέλω να σου πω ότι σ' αγαπώ και σε καταλαβαίνω. Είναι πάρα πολύ δύσκολο πράγμα, ένα χαρακτηριστικό με το οποίο έχεις γεννηθεί. Στη δική σου την περίπτωση η τάση για πάχος. Σε κάποιες άλλες περιπτώσεις ένας διαφορετικός σεξουαλικός προσανατολισμός. Σε κάποιες άλλες περιπτώσεις ένα χαρακτηριστικό στο πρόσωπο που να θυμίζει έναν άνθρωπο μισά, που μισεί ο γονιός που μας μεγαλώνει. Να μοιάζουμε, ξέρω εγώ, σε μια πεθερά που δεν τη θέλει η νύφη της. Σε έναν πεθερό που δεν το θέλει ο γαμπρός του ή δεν το θέλει η νύφη του. Τέτοιες καταστάσεις οι οποίες να καταλήγουν σε ένα παιδί το οποίο διώκεται επειδή υπάρχει. Λίγη ώρα προτού ξεκινήσω να κάνω αυτό το vlog, μιλούσα με την κόρη μου. Εγώ είμαι 45 και η κόρη μου είναι 20. Την γέννησα στα 25 μου. Και της είπα, φαντάστηκες τι θα γίνει αν εσύ που είσαι αδύνατη, γιατί την είδατε την Κυριακή, είναι αδύνατη, αδύνατη και λεπτεπίλεπτη και είναι έτσι πολύ θηλυκή. Αν εσύ που είσαι αδύνατη, φαντάστηκες να γεννήσεις ένα κοριτσάκι παχουλό όπως είμαι εγώ, πώς θα νιώθεις? Και γυρίζει η Κυριακή και μου λέει με κάθε φυσικότητα, πώς θα νιώθω κανονικά, θα είναι το παιδί μου. Και μου λέει, εσύ πώς ένιωθες που η μαμά σου ήταν αδύνατη και γέννησες ένα παχουλί? Και κατάλαβα ότι η ερώτηση που μου έκανε το παιδί ήταν μια ερώτηση πολύ διαισθητική και αναισθητική. Μια ερώτηση που ήθελα να μου πει, μαμά προβάλλεις πάνω μου πράγματα που δεν είναι δικά μου, είναι δικά σου. Και θυμήθηκα, και πρέπει να έχει σχέση και με το vlog μας, γιατί το vlog που κάνω τώρα, γιατί το διάβαζα χθες το βράδυ. Θυμήθηκα ότι είχα βιώσει αυτό το πράγμα που βιώνεις εσύ. Οι γονείς μου δεν είχαν χωρίσει. Η μαμά μου όμως δεν ήθελε να κάνει μια κόρη που να μοιάζει την πεθερά της και έκανε. Εγώ μοιάζω πάρα πολύ στη γιαγιά μου τη Θέκλα, από την οποία έχω πάρει και το όνομα. Μοιάζω στο ότι είμαι κοντή και παχιά. Και στο ότι έχω διαβήτη, όπως είχε η γιαγιά μου Θέκλα. Δεν θα μπω σε λεπτομέρειες να πω γιατί η μάνα μου δεν ήθελε η κόρη της να μοιάζει την πεθερά της. Φαντάζεστε, αντιλαμβάνεστε ότι ο καθένας έχει την ιστορία του, τα τέτοια του. Όμως, έχω βιώσει τον bullying, τον εκφοβισμό δηλαδή, μέσα στο ίδιο μου το σπίτι, μεγαλώνοντας και από τους δύο γονείς μου, όχι μόνο από τη μητέρα μου, αλλά και από τον πατέρα μου, ο οποίος επίσης, γιος μιας παχουλής γυναίκας, φοβόταν και πάντα έχει το φόβο μη γίνει παχουλός, γιατί δαιμονοποιείται το πάχος και συνδέεται με ασθένειες που δεν είναι απαραίτητο να είναι συνδεδεμένο. Εσύ λες τώρα ότι είσαι προϋπερτασική, θα μπορούσε όμως να είσαι παχουλή όπως είμαι και εγώ, και εγώ για παράδειγμα έχω χαμηλή δεν έχω υπέρταση, έχω υπόταση, είμαι υποτασική. Μπορεί να συνδέεται η παχυσαρκία και το πάχος με ασθένειες, μπορεί όμως και να μην συνδέεται. Υπάρχουν άνθρωποι που είναι παχουλοί και είναι υγιείς. Και νομίζω ότι οι άνθρωποι που είναι παχουλοί και είναι υγιείς επίσης έχουν και καλή σχέση με τον εαυτό τους. Αγαπάνε τον εαυτό τους και φροντίζουν ώστε να τρώνε και πιο υγιεινά. Όχι να δυνατήσουν, να τρώνε πιο υγιεινά, πιο καλές τροφές, πιο υγιείς τροφές, πιο φροντιστικές προς το σώμα τους και θρεπτικές τροφές, ώστε το πάχος τους που έχουν, να έχουν το πάχος, αλλά να μην είναι εκείνο που είναι γεμάτο τοξίνες και βλαβερά συστατικά. Δηλαδή, άλλο να παχύνεις τρώγοντας γαριδάκια και άλλο να παχύνεις τρώγοντας φρέσκα λαχανικά, όσπρια, ψάρι στον ατμό κλπ. Εγώ αυτό κάνω, έτσι παχαίνω. Παχαίνω με υγιεινό τρόπο. Λοιπόν, το πάχος είναι συνδεδεμένο με χαρακτηριστικά προσωπικότητας. Οι παχουλοί θεωρούνται ανέσθητοι. Οι παχουλοί θεωρούνται πασόπετσι που λέμε στην Κυπριακή διάλεκτο. Τα έχω ότι έχουν χοντροδέρμα και δεν τους πιάνει τίποτε. Τα έχω ότι δεν έχουν ευαισθησία. Μεγάλη βλακεία, μεγάλη μπαρούφα, καμία σχέση. Τα κιλά σου δεν έχουν καμία σχέση με την ευαισθησία σου.
Τα κιλά σου δεν έχουν καμία σχέση με την ποιότητα του χαρακτήρα σου. Τα κιλά σου δεν έχουν καμία σχέση με το ποιόν σου ως άνθρωπος. Τα κιλά σου είναι απλώς τα κιλά σου. Είναι μία παράμετρος φυσική. Είναι μία παράμετρος της εξωτερικής σου εμφάνισης. Είναι μία παράμετρος του πώς εκδηλώνεται ο γονότυπος σου στο φαινότυπο σου. Έχεις γονιδιακή προδιάθεση για πάχος και προφανώς υπήρξαν και συνεχίζουν να υπάρχουν οι κατάλληλες συνθήκες ώστε αυτό το πάχος να καλλιεργείται. Και προφανώς να καλλιεργείται και ανθυγίνα για να έχεις και θέμα με υπέρταση. Ψάξε τον εαυτό σου. Κάνεις βουλημικές καταστάσεις. Τρως, ξέρω εγώ, πράγματα που είναι βλαβερά, όπως ξέρω εγώ, γλυκά, ζάχαρη πολύ αλατισμένα, πράγματα με συντηρητικά, τροφές οι οποίες είναι μέσα από κουτιά, junk food, δηλαδή ταΐζεις τον εαυτό σου με αγάπη και φροντίδα ή έχεις το σώμα σου σαν ένα δοχείο απορριμμάτων που ειδικά κάθε φορά που δεν νιώθεις καλά μπορεί να τρως σε μεγάλες ποσότητες βλαβερές τροφές και όχι θρεπτικές. Δεν είμαι διατολόγος, δεν είμαι διατροφολόγος, δεν είναι η δουλειά μου αυτό το πράγμα, αλλά σου μιλάω από προσωπική πείρα. Όταν άρχισα να αγαπάω τον εαυτό μου και όταν άρχισα να αγαπάω και το πάχος μου, τότε άρχισα να φιλεύω τον εαυτό μου με θρεπτικά και υγιεινά τρόφιμα. Δεν έχω καταφέρει να ελαττώσω τις ποσότητες των τροφίμων που τρώω. Έχω καταφέρει όμως να βελτιώσω σε πολύ ψηλό βαθμό την ποιότητα των τροφών που τρώω και γι' αυτό τον λόγο θεωρώ ότι έχω και καλή σωματική υγεία. Αυτό κράτα το έτσι στο μυαλό σου. Δεν σου λέω να μην αδυνατήσεις. Δεν σου λέω να παραμείνεις για πάντα παχύσαρκη. Δεν σου λέω ότι δεν υπάρχει άλλη λύση. Σου λέω όμως ότι ακόμη και στο παχύσαρκο στάδιο μπορούμε να φροντίζουμε αυτόν τον καημένο, τον παχουλό μας εαυτό. Γιατί δεν είσαι κακιά που σε παχιά. Έτυχε να γεννηθείς με αυτό το γονίδιο. Άμα σου πω, εγώ έχω δύο παιδιά τα οποία είναι διαφορετικά από μένα εμφανισιακά. Ο μεν γιος μου έχει το γονίδιο το δικό μου και αν δεν προσέξει τι τρώει, παχαίνει. Αν τρώει, ξέρω εγώ, φαγητά τα οποία είναι παχυντικά και σε μεγάλες ποσότητες και δεν αθλείται, θα παχύνει. Ενώ η κόρη μου, η οποία προφανώς δεν έχει πάρει από μένα αυτό το γονίδιο, πρέπει να το έχει πάρει από τη μάνα μου, από τη γιαγιά της την άλλη. Η Κυριακή είναι όλη τη μέρα με ένα κουτί γαριδάκια στο χέρι, με ένα κομμάτι πίτσα, με γλυκά. Τα τρώει και δεν παχαίνει. Φυσικά, εγώ έχω έγνοια ως μάνα της, γιατί οι τροφές που βάζει μέσα στον οργανισμό της είναι πολύ πιθανό να κάνουν κακό στην υγεία της. Ανεξαρτήτως το ότι είναι αδύνατη. Επειδή το vlog αυτό δεν είναι για διατροφή, ας σταματήσω και επειδή εγώ δεν είμαι ούτε διατολόγος ούτε διατροφολόγος, ας σταματήσω να μιλάω για αυτά τα πράγματα. Απλώς σου λέω έτσι με πάρα πολύ αγάπη, από προσωπική πείρα, με ποιο τρόπο μπορείς να αρχίσεις να αγαπάς εσύ τον εαυτό σου καλύτερα. Είναι πολύ δύσκολο πράγμα να νιώθεις ότι το size σου, το μέγεθός σου είναι αποθητικό για τους γονείς σου ή για τον γονέα σου στη δική σου περίπτωση, φαντάζομαι για τη μάνα σου και τη γιαγιά σου. Να νιώθεις ότι απορρίπτεσαι. Όχι για κάτι που έκανες, όχι για κάτι που επιδίωξες, αλλά για κάτι το οποίο σου έτυχε. Για κάτι το οποίο στην ουσία σου έδωσα. Συγγνώμη, αλλά η μάνα σου επέλεξε να πάρει τον πατέρα σου, επέλεξε να γονιμοποιηθεί από τον πατέρα σου και επέλεξε να γεννήσει εσένα που έχεις χαρακτηριστικά που μοιάζει τον πατέρα σου. Την εξωτερική εμφάνιση τουλάχιστον. Δική της επιλογή ήταν. Γιατί τιμωρεί εσένα. Αγάπη μου, υπάρχουν πολλές μανάδες που δεν είναι μητρικές. Και πολλοί πατεράδες που δεν είναι πατρικοί. Πάρα πολλοί. Φαίνεται, δεν γράφεις, ότι εσένα σου έχει πέσει και ένας πατέρας που δεν είναι πατρικός. Γιατί δεν υπάρχει πουθενά στην επιστολή σου αναφορά σε επανόρθωση των σχέσεων με τον πατέρα σου μετά την ενηλικίωσή σου, σε 34 ετών. Αντιλαμβάνομαι ότι έχεις δεχθεί γονική αποξένωση ως παιδί. Αν δεν έχεις δει τις εκπομπές που κάναμε για τη γονική αποξένωση, υπάρχει ολόκληρο playlist με νομίζω 30 εκπομπές, 25 θυμάμαι πόσες, αρκετές εκπομπές με θέμα τη γονική αποξένωση και μέσα υπάρχουν και εκπομπές που μιλάει ειδικά η Δόκτωρ Αριστονίκη Θεοδοσίου, η οποία επεξηγεί τις πιθανές ψυχικές ζημιές που μπορεί να έχει ένα παιδί που έχει δεχθεί γονική αποξένωση μεγαλώνοντας. Είναι πολύ τραυματικό γεγονός η γονική αποξένωση. Όμως, εάν ο πατέρας σου θα μπορούσε να είναι πατρικός και ήταν ένας δυνατός χαρακτήρας και μια υγιής προσωπικότητα, με την ενηλικίωση σου θα μπορούσε η σχέση σας να επανορθωθεί. Δεν γράφεις κάτι τον πατέρα σου, δεν ξέρω αν ζει ο πατέρας σου ή αν πέθανε ο πατέρας σου. Σαφώς όμως δεν υπάρχει θετική επιρροή πατέρα, έστω και στην ενηλικίωση σου.
Φυσικά, μιλώντας με παιδιά τα οποία έχουν γνωρίσει τον πατέρα τους εκ των υστέρων, αρκετά από αυτά λένε ότι δεν μπορούν να καλυφθούν τα κενά μιας παιδικής ηλικίας και μιας εφηβικής ηλικίας στην οποία δεν ήταν παρούσα παρόν ο πατέρας ή παρούσα η μητέρα στην περίπτωση της μητρικής αποξένωσης, της γονικής αποξένωσης από μητέρα. Δεν ξέρω. Φαίνεται ότι εσύ έτυχες, είχες... Δεν ήσουν τυχερή κόρη, στην οικογένεια που γεννήθηκες δεν ήσουν τυχερή. Χαίρομαι πάρα πολύ που έχει 4 χρόνια που κάνεις ψυχοθεραπεία. Ανησυχώ όμως για σένα. Ανησυχώ για σένα γιατί μετά από 4 χρόνια ψυχοθεραπεία, αυτό που περιγράφεις, το να σε ρουφήξει ρουφήχτρα και να παραδοθείς και να αφηθείς τη ρουφήχτρα, δεν είναι αναμενόμενο. Θέλω να επικοινωνήσεις μαζί μου, να μου στείλεις mail, να σου συστήσω. Αυτά που θα πω και τώρα φυσικά, ότι πρέπει να δεις οπωσδήποτε και έναν ψυχίατρο, ο οποίος να σε αξιολογήσει, είναι πάρα πολύ πιθανό να πάσχεις από κατάθλιψη και από διαταραχή μετατραυματικού στρες, επειδή έχεις κακοποιηθεί επανειλημμένα ως παιδί και ως έφηβος και ως νεαρή ενήλικας. Είναι πάρα πολύ πιθανό να χρειάζεσαι αντικαταθλιπτική θεραπεία, η οποία να σε βοηθήσει κιόλας και με το αδυνάτισμα, γιατί υπάρχει μια συγκεκριμένη σειρά αντικαταθλιπτικών, SSRIs, τα οποία, η φλοξετίνη είναι αυτή η ουσία, τα οποία βοηθάνε και στην απώλεια βάρους. Δηλαδή, μην τρομάζεις ότι αν πάρει κάποιος αντικαταθλιπτική θεραπεία θα παχύνει, δεν είναι όλα τα αντικαταθλιπτικά που ανοίγουν την όρεξη, υπάρχει και ένα συγκεκριμένο αντικαταθλιπτικό το οποίο κάνει την αντίθετη δουλειά. Μειώνει την όρεξη για φαγητό. Πρέπει οπωσδήποτε να έχεις μια ορθή ψυχιατρική εκτίμηση, όχι ότι έχεις κάτι σοβαρό, αλλά η κατάθλιψη, φαίνεται ότι υπάρχει, δεν ξέρω, δεν μπορώ να διαγνώσω από το mail, αλλά αυτά που μου γράφεις είναι συμπτώματα κατάθλιψης. Πολύ πιθανό να έχεις κατάθλιψη. Χρειάζεται να κάνεις και αντικαταθλιπτική θεραπεία παράλληλα με την ψυχοθεραπεία. Και επίσης, 4 χρόνια ψυχοθεραπεία και να είσαι σε αυτό το σημείο, στείλε μου να μου γράψεις τι είδους ψυχοθεραπεία κάνεις. Αν είναι ψυχανάλυση που κάνεις, μπορεί να μην ταιριάζει σε σένα η ψυχανάλυση. Δες το βίντεο που κάναμε την Αριστονική για τη διαφορά μεταξύ ψυχοθεραπείας και ψυχανάλυσης. Αν κάνεις ψυχανάλυση, αν κάνεις μια ψυχοαναλυτική ψυχοθεραπεία η οποία αναλύει και ξαναναλύει και ξαναναλύει και ξαναναλύει τις παιδικές ηλικίες και όλα αυτά, δεν μπορείς να έχεις γρήγορα αποτελέσματα. Είσαι μια κοπέλα 34 στα 35, πρέπει να ζήσεις, δικαιούσε να ζήσεις και μπορείς να ζήσεις. Είμαι της άποψης ότι δεν είναι χρήσιμο να πηγαίνει τόσα πολλά χρόνια ψυχοθεραπεία με ένα συγκεκριμένο ψυχολόγο. Μπορεί να χρειάζεται να αλλάξεις ψυχολόγο, να αλλάξεις ψυχοθεραπευτική μέθοδο που ακολουθείς. Αν είναι μια πολύ αναλυτική μέθοδος, παίρνει πάρα πολύ χρόνο και αν έχεις κατάθλιψη και κάνεις ψυχανάλυση, πάρα πολύ πιθανόν ή συνεχής ανάλυση να επιδεινώσει τα συμπτώματα της κατάθλιψης αντί να τα ελαφρύνει. Στην παρούσα φάση χρειάζεσαι θεραπεία. Χρειάζεσαι ένα δίχτυ, να σε πάρει το δίχτυ, να σε βγάλει από τη ρουφήχτρα, να σε βγάλει έξω, να σε πάρει απαλά, να σε στεγνώσει με μια πετσέτα, να σου δώσει πάρα πολύ αγάπη, πάρα πολλά φιλιά, ψυχοθεραπεία και να σε βοηθήσει να σταθεί στα πόδια σου. Λυπάμαι που είσαι 34 και ακόμη δεν έχεις βιώσει τον έρωτα, μπορείς όμως να το βιώσεις. Ποτέ δεν είναι αργά. Μου έρχεται τώρα στο μυαλό μια συγκεκριμένη κοπέλα με την οποία είχα δουλέψει και 20 χρόνια πριν, η οποία είχε έτσι παρόμοιες καταστάσεις και στα 36 της, 37 πόσο ήταν, ξεκίνησε την ερωτική της ζωή και την απολαμβάνει. Έκτοτε. Θέλω να σου πω ότι δεν είναι αργά να ξεκινήσει η ερωτική σου ζωή, ούτε είναι απαραίτητο να γίνεις σιλφίδα για να ξεκινήσει η ερωτική σου ζωή, δηλαδή να γίνεις μανικέν, να γίνεις ξέρω εγώ 30 κιλά και 40. Έχει 30 κιλά, 50 κιλά, 60 κιλά. Πόσα κιλά μπορεί να είναι αυτές που θεωρούνται μανεκέν. Μπορεί και μια κοπέλα παχουλή να είναι ελκυστική. Και υπάρχουν πολλοί άνδρες. Ή δεν ξέρω τι σεξουαλικό προσανατολισμό έχεις. Και έχεις. Αν είσαι ετεροφιλόφιλη, υπάρχουν πολλοί άνδρες που τους ελκύουν οι γεμάτες γυναίκες. The big beautiful women, που λέει. Οι παχουλές όμορφες γυναίκες. Και αν είσαι... ομοφιλόφιλοι, υπάρχουν και γυναίκες που ελκύονται από γυναίκες που έχουν περισσότερα κιλά.
δεν είναι απαραίτητο ένας άνθρωπος παχουλός ότι δεν είναι ερωτικά αλκυστικός. Δεν είναι απαραίτητο αυτό το πράγμα. Το θέμα των κιλών σου και το θέμα της παχυσαρκίας σου είναι καλό να το δεις για σκοπούς σωματικής υγείας όταν φτιάξεις πρώτα την ψυχική σου υγεία. Η ψυχική σου υγεία χρειάζεται οπωσδήποτε επιδιόρθωση. Και σου λέω πρέπει οπωσδήποτε να πας και σε ψυχίατρο και να δεις με το θέμα της ψυχοθεραπείας πώς θα το διαχειριστείς. Δείξε αυτό το βίντεο και στον ψυχολόγο σου ή στην ψυχολόγο σου, ξέρω πας. Δείξε το και συζητήστε το, γιατί εγώ δεν είμαι εκεί, δεν είμαι μέσα στη θεραπευτική σχέση, δεν γνωρίζω. Αυτός ή αυτή που κάνετε ψυχοθεραπεία θα γνωρίζει καλύτερα από μένα και θα σου πει πράγματα. Χαίρομαι για σένα που έχεις φίλους. Χαίρομαι για σένα που η οικογένειά σου είναι η φίλη σου. Φαντάστηκες να μην είχες ούτε φίλους. Το γεγονός ότι μπορείς να έχεις φίλους και ότι μπορείς να δημιουργείς και να διατηρείς φιλικές σχέσεις, αυτό είναι εξαιρετικό. Είναι πολύ αισιόδοξο, γιατί σημαίνει ότι έχεις την ικανότητα του να σχετίζεσαι. Αγάπη μου, τελειώνει πότε αυτή η ανηφορά? Ναι, τελειώνει. Πότε τελειώνει? Όταν κάνουμε σωστή δουλειά και αντιμετωπίσουμε το θέμα από όλες τις απόψεις. Τελειώνει αυτή η ανηφορά. Όχι ότι δεν θα έχουμε δυσκολίες μετά. Όχι ότι δεν θα έχουμε εξτράκυλα με και με. Όχι. Αλλά θα τελειώσει αυτό το στάδιο στο οποίο νιώθεις και σε καταλαβαίνω πως νιώθεις ότι σε ρουφάει ρουφίχτρα. Εγώ το έχω βιώσει αυτό πάρα πολύ έντονα. Από το 2006 μέχρι το 10, δηλαδή από τα 31 μου μέχρι τα 35 μου, πάρα πολύ έντονα, με κρίσεις πανικού, με επεισόδια κατάθλιψης. Πήγαινα τότε σε ένα ψυχολόγο ψυχοαναλυτικής κατεύθυνσης, ψυχοδυναμικής κατεύθυνσης, ο οποίος ήταν εναντίον του να πάρω αντικαταθλιπτικά, πολύ εναντίον. Μου έλεγε μείνε στον πόνο σου, ζήσε τον πόνο σου, να το βιώσεις, να μάθεις τι έχεις να μάθεις τον πόνο σου. Τέτοιες μπλε, sorry. Τέτοιες μπλε, γιατί πήγαινε 7 χρόνια κοντά του και αντί να καλυτερεύω, χειροτέρευα. Και σε κάποια φάση είπα όχι, θέλω θεραπεία. Και πήγα τότε στο ψυχίατρο, μου έκανε ο άνθρωπος διάγνωση ότι είχα διαταραχή πανικού full blown, δηλαδή σε πλήρη έξαρση διαταραχή πανικού και υποθάλπουσα κατάθλιψη, πήρα αντικαταθλιπτικά φάρμακα και βρήκα τον εαυτό μου. Και σκέφτηκα τι έκανα εκεί πέρα 7 χρόνια που πήγαινα και τα έλεγα και τα ξανάλεγα και τα ξανανακατεύαμε και τα ξανανακατεύα και με απέτρεπε από το να πω στο ψυχίατρο τη στιγμή που θα μπορούσα παίρνοντας την αντικαταθλιπτική θεραπεία να βρω τον εαυτό μου. Και δεν είμαι εναντίον της ψυχοθεραπείας. Εγώ ίδια σας μιλάω συνέχεια για ψυχοθεραπεία. Εγώ ίδια σας έχω πει πρόσφατα ότι λόγω των νέων εξελίξεων στη ζωή μου βρήκα ένα παράθυρο, εξαιρετικό παράθυρο για να κάνω ξανά ψυχοθεραπεία. Αλλά να κάνω ψυχοθεραπεία να την ευχαριστηθώ. Γιατί αν έχεις έναν άνθρωπο που είναι καταθλιπτικός, δεν μπορεί να χαρεί τίποτα. Ούτε τον καφέ που πίνει δεν μπορεί να χαρεί. Ας το χαρώ. Πόσο μάλλον την ψυχοθεραπεία. Άρα τελειώνει αυτή η ανηφόρα όταν κάνουμε σωστή αντιμετώπιση. Έχεις την αγάπη μου και μια σφιχτή μεγάλη αγκαλιά. Σ' αγαπώ. Φιλιά. Καλημέρα σε όλους. Καλή εβδομάδα. Πάμε δυναμικά. Γεια. Yeah.